Άρα είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του τελικού αποτελέσματος. Ακριβώς. Μέχρι να συντονιστούν όλοι οι συνάδελφοι από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν. 30 δευτερόλεπτα είμαστε έτοιμοι. Κύριε Χαριλάου, σας περιμένουμε. Ένα λεπτό. Σταύρο, να πούμε ότι μετά τον κύριο Χαριλάου μας είχε δηλωθεί από τον Μητροπολίτη Πάφου του Ποτηρητή ότι θα κάνει και αυτός δηλώσεις, άρα θα βρισκόμαστε σε αναμονή. Μάλιστα. Πρέπει να... Λοιπόν, ναι. Είμαστε σε αναμονή για τελικά αποτελέσματα από τον κύριο Χαριλάου. Περιμένουμε και τους συναδέλφους εδώ να συνδεθούν. Πρέπει να σου μεταφέρω και εκδηλώσει την κατευθείαν ο Μητροπολίτης Πάφου Γιώργιος. Καθόλουσα μικροκροτήματα με το που κατέφτασαν τα μαντάτα από πάνω από όπου συγκεντρώνουν τα τελικά αποτελέσματα. Εδώ κάτω στο επιτελείο του Μητροπολίτη Πάφου Γιώργιος. Επομένως, περιμένουμε και τους συναδέλφους οι οποίοι σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμοι. Να ακούσουμε τι έχει να μας ανακοινώσει ο Γενικός Εύκολος Αρχιερέας, έχουμε... ο οποίος είναι εμφανώς καταβεβλημένος. 10 δευτερόλεπτα. Να πω και... Ξεκινάτε με την εισαγωγή και νομίζω... Ήταν μια δύσκολη διαδικασία. Να ακούσουμε τι έχει να πει ο Γενικός Εύκολος. Έχουμε ολοκληρώσει την εκλογική διαδικασία για το πρώτο στάδιο της εκλογής Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Σε πανκύπριες εκλογές προς εκλογή τριπροσώπου. Το αποτέλεσμα που θα σας δώσω αφορά τους 6 υποψηφίους. Το τελικό αποτέλεσμα έχει ως εξής. Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος 18,39%. Μητροπολίτης Κυρινίας Χρυσόστομος 3,24%. Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος 35,68%. Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος 9,80%. Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος 14,79%. Και Μητροπολίτης Σταμασού και Ορεινής Ισαΐας 18,10%. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όσους συνεργάτες μου με βοήθησαν στο έργο μου και κρατικούς υπαλλήλους αλλά και άλλους συνεργάτες μου από τον ιδιωτικό τομέα, από το ελεκτικό τμήμα της Εκκλησίας της Κύπρου, από όλες τις αρχιερατικές επαρχίες. Ο καθένας με το δικό του τρόπο και για τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον Γενικό Διευθυντή, τους επάρχους, με τους συνεργάτες τους, το κυβερνητικό τυπογραφείο, τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών του Κράτους, την Αστυνομία Κύπρου και όλους εσάς τους δημοσιογράφους. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τον τοποτηρητή και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου που ομόφωνα μου έδειξαν αυτήν την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό και την εκτίμηση και μου ανέθεσαν αυτό το δύσκολο έργο. Αλλά, τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και προπάντων τον Θεό. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα θα τα μάθετε σε λεπτομέρεια εντός πιθανόν και της νύχτας ή αύριο το πρωί. Σας, ναι. Η διαφορά ψηφών του Μητροπολίτη Δαμασού με τον Μητροπολίτη Μπαφού. Θα σας δοθούν όλα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το πω. Ήρθα να σας δώσω το ποσοστό για να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Και στόχος μου είναι απόψε να είναι στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου σε γενικό ποσοστό αλλά και κατά αρχιερατική επαρχία και αριθμός ψήφου.
Ήταν ένα τεράστιο έργο που πολλοί πίστευαν ότι μπορούσε να βγει σε 35 μέρες. Έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστώ όλους και εσάς τους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Σταύρο. Λοιπόν, Πέτρο, έχουμε τα τελικά αποτελέσματα, έχουμε τα ποσοστά. Νομίζω ότι αυτό που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε είναι το ποσοστό που κατέλαβε ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, 18,39%. Βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα ξανά. 35,68% ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Δεύτερος, ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος και τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου με 18,39%.